Γεια σας, είμαι η Εύη Κορώνη και σήμερα μετά από 6 εκπομπές, επιτέλους θα έλεγα, έχω γυναίκα καλεσμένη. Ο λόγος για την συγγραφέα, σεναριογράφο, σκηνοθέτη και δικηγόρο Γεωργία Χιόνι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεωργία, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, Εύη, και εγώ. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Ναι, όντως. Και είναι και λίγο περίεργο, μπορώ να σου πω, γιατί από εκεί που ήμασταν μαζί και κάναμε συνεντεύξεις, τώρα είναι ένα άλλο project. Μια άλλη ενότητα. Ναι, και οφείλω να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή της, αν θες, καλλιτεχνικής μας καριέρας, οι συνεντεύξεις που κάναμε τότε μαζί. Ένα πολύ όμορφο πέρασμα από το ραδιόφωνο. Και ακόμα η σελίδα που είχαμε έχει views, οφείλω να ομολογήσω, στο Facebook. Έχει, ναι. Δεν την έχω προσέξει καθόλου. Δεν το έχω δει καθόλου, η αλήθεια είναι. Έχω μπλέξει με τις άλλες σελίδες. Έχεις και εσύ πολλές μάλλον καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οπότε... Ήταν ωραίο, ήταν πολύ ωραίο. Και ήταν ωραίο γιατί γνωρίσαμε και κόσμο. Εμένα αυτό μου αρέσει, ότι φέραμε κόσμο, μας μιλούσε για τη δουλειά του. Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου, έτσι, και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά σε ένα επεισόδιο μου είχες πει, μου στείλανε μήνυμα, μας ακούνε από το Σικάγο. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον το επαναλάβουμε. Ναι. Τώρα είναι και το podcast, βέβαια, πάρα πολύ έχει ανέβει. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια βιογραφικά πράγματα για εσένα, να σε γνωρίσει ο κόσμος. Εγώ σε γνωρίζω αρκετά καλά. Θα το αφήσω ανοιχτό ό,τι θέλεις εσύ να μας περιγράψεις για τον εαυτό σου. Από μικρή, θα έλεγα, ήμουν πάρα πολύ ανήσυχο πνεύμα. Τόσο ανήσυχο που ανησυχούσαν και οι δικοί μου από την πολλή ανησυχία. Ήμουνα περίεργη, αλλά όχι με την έννοια της περιέργειας η κουτσομπόλα της γειτονιάς που θέλει να μάθει τα πάντα. Ήθελα να ασχολούμαι με πράγματα, να μαθαίνω πράγματα. Υπάρχει ακόμα στο σπίτι των γονιών μια κασέτα όπου νηπιαγωγείο ήμουνα ή πρώτη δημοτικού. Έλεγα απήγγυλα την αρχαία ελληνική μυθολογία. Έλεγα ιστορίες. Υπάρχει ακόμα αυτή η κασέτα, ναι. Από μικρή άρχισα να γράφω. Από Δευτέρα Δημοτικού θυμάμαι είχα αρχίσει να γράφω κάτι ποιηματάκια και ένα Τρίτη Δημοτικού, ένα μυθιστόρημα. Και ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ένα μυθιστόρημα με ένα στοιχειωμένο σπίτι. Αλλά θυμάμαι παράτησα το μυθιστόρημα γιατί ήταν 8η-9η σελίδα. Εμφάνισα το φάντασμα και απογοητεύτηκα. Γιατί λέω, μα εγώ το φάντασμα θέλω να το εμφανίσω στη μέση. Και δεν ήξερα τι να γράψω και πώς θα το προχωρήσω. Οπότε το παράτησα. Μετά στο δημοτικό κάναμε Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Γράφαμε σκετσάκια σατυρικά. Και τα διαβάζαμε ή τα παίζαμε, αν θες, στα πάρτι τότε. Επίσης, έγραφα και κάτι θεατρικά και είχαμε έναν, αν θες, κορίτσο θίασο και κάναμε παραστάσεις εκεί στην γειτονιά. Μετά με τις σπουδές, αθλητισμό και τα λοιπά, τα άφησα για να τα ξαναπιάσω όλα μετά από πολλά χρόνια. Άρχισα με comic strip, με σάτυρα, πολιτική σάτυρα. Και άρχισα σιγά σιγά το γράψιμο από το 2008 δηλαδή και μετά. Άρχισα την μυθιστοριογραφία, κάποια όχι μυθιστορήματα, τα σενάρια θεατρικά, σενάρια για μεγάλη οθόνη.
Και άλλα εν γέννη καλλιτεχνικά. Ασχολήθηκα λίγο και με τη σκηνοθεσία, στο θέατρο, σε μια παράσταση που είχα ανεβάσει. Μετά το γύρισα και στις ταινίες. Αρχίσαμε με σκηνοθεσία και παραγωγή. Γύρισαμε αρκετές ως πολλές ταινίες, θα έλεγα, και όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, ο ανεξάρτητος κινηματογράφος είναι πολύ δύσκολος. Πολύ ακριβώς πόρη. Πολύ. Ναι, είναι. Και είναι, επίσης, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις ένα αξιοσέβαστο αποτέλεσμα σε ανεξάρτητη παραγωγή. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι στο εξωτερικό, που θέλουμε ταινίες στα φεστιβάλ, πάμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα αυτό που θέλω να κάνω, επειδή ασχολήθηκα, ήταν και αυτό στο ΣΟΕ το σχέδιο, ασχολήθηκα και με σχέδιο μόδας, ελπίζω και εύχομαι τώρα το 2021 να το επόμενο, η επόμενη δηλαδή ταινία θα έχει να κάνει με τη μόδα, θα είναι δηλαδή στον τομέα του fashion film. Α, ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ. Ναι, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και ανυπομονώ. Ναι, ανυπομονώ και εύχομαι και ελπίζω για όλους μας να τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης που ζούμε και να μπορέσουμε να βγούμε έξω και να συνεχίσουμε αυτά τα οποία τελειώσαμε. Αυτά τα οποία μάλλον διακόψαμε όσο τελειώσαμε. Ναι. Σου είπα και εγώ, ήμασταν έτσι σε μια διαδικασία ταινιών, θεατρικών και μπήκε ένα, είναι σαν να μπαίνει ένα cut, ένα μαχαίρι να πέφτει και να σου πει director's cut. Σταμάτα, σταμάτα τώρα. Αφού να σκεφτείς την τελευταία μας ταινία, ήθελα να κάνω κι άλλα πραγματάκια, ειδικά στο τέλος, αλλά λέω, όταν άρχισε η πρώτη καραντίνα, λέω, επειδή το είδα ότι θα πάει, ότι θα τραβήξει, λέω, Γεωργία, ή κάνεις ό,τι μπορείς με αυτό που έχεις, ή μάλλον ξεχνάς την ταινία, γιατί εντάξει, αν ισχύει αυτό που ακούγεται, ότι ουσιαστικά όλο αυτό θα τελειώσει Μάιο-Ιούνιο του 2021, αν ισχύει. Δηλαδή, εντάξει, να κάνεις γυρίσματα Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020 και να τα συνεχίσεις Μάιο-Ιούνιο του 2021, δεν είναι. Έχεις βγει τελείως από το mood, έχεις κάνει άλλα και ό,τι αφήνεις δεν το ξαναπιάνεις. Οπότε... Κοίτα, και από το mood να μην έχεις βγει. Δηλαδή, εγώ το βλέπω τώρα με τρεις εβδομάδες, τρεις εβδομάδες που έχουμε κάνει το cut. Κάναμε κάποια πράγματα, είχαμε μια ροή, όντως σταμάτησε η ροή μας. Αλλά πέρα από αυτό είναι και κάποια άλλα πράγματα, ειδικά όταν κάνεις έχεις ταινία. Για παράδειγμα, είμαι τώρα μέσα τρεις εβδομάδες. Το πιο απλό και το πιο ανούσιο και χαζό. Ήθελα λίγο να κόψω τα μαλλιά μου. Γιατί πολύ απλά δεν γινόταν άλλο, ας πούμε. Είχε βγει ψαλίδα περίπατο. και είχα στο μυαλό μου, δηλαδή με τη σπιθαμή προς σπιθαμή, μην το πάρεις πάρα πολύ. Και κιόλας επειδή έχω τα βιντεάκια, τα πλάνα, έβλεπα κατά πόσο το μαλλί που έκανα τώρα, ας πούμε, αυτό το λίγο που έκοψα, κολλάει με τα πλάνα, φαίνεται στα πλάνα. Ναι, είναι και αυτό. Αν ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά, ναι. Γιατί αυτό μετά στο μοντάζ, ας πούμε, θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Πρόβλημα, ναι. Εκτός αν τα έχεις πιασμένα πάντα, οπότε είναι το ίδιο μαλλί. Σε πολύ γενικές γραμμές, πολλά πράγματα. Και αυτό είναι που μου αρέσει σε σένα και γενικά άτομα τα οποία το ψάχνουν στη ζωή τους και δεν μένουν σε κάτι δεδομένο. Είναι κάποιοι που λένε, «ΟΚ, εγώ θα κάνω αυτό, μόνο αυτό και δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο». Επίσης, πολύ ωραίο. Είναι μια προσέγγιση, δηλαδή. Ναι. Κάποιος λέει, «Θέλω να κάνω αυτό και να γίνω αυθεντία σε αυτό». Mm. Είναι μια προσέγγιση πολύ σεβαστή και πραγματικά, όταν ασχολείσαι με ένα πράγμα, σίγουρα θα το ξέρεις πάρα πολύ καλά, όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά, εντάξει, είναι και η περίεργη μας φύση, την οποία δεν μπορούμε να καταστήλουμε. Και να πω ότι φέτος επίσης κάνω, όλη αυτή η καραντίνα μου έδωσε και τη δυνατότητα να κάνω κάτι που σκεφτόμουν χρόνια, να ξεκινήσω και life coaching, αλλά βασικά πρωτίστως για μένα, το οποίο επίσης θεωρώ
απίστευτα σημαντικό. Δηλαδή το mm-hmm. να προσπαθήσει κανείς να γνωρίσει τον εαυτό του, mm-hmm. το θεωρώ από τα καλύτερα που μπορείς να κάνεις. Ένα δώρο, mm-hmm. από τον εαυτό σου, mm-hmm. για τον εαυτό σου. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και κάποια στιγμή ίσως μπορέσω να τα παντρέψω όλα. Αυτό είναι όντως... δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ και το ζητάει ο κόσμος πάρα πολύ. Ισχύει. Είναι νομίζω καλό, ναι, το ζητάει. Θα σου πω, είναι καλό και είναι και χρήσιμο, mm. Το να μπορείς να διαβάσεις ή να γνωρίσεις λίγο το ανθρώπινο μυαλό και να πεις αυτές τις λέξεις ή τις φράσεις που θα κάνουν το κλικ και θα βοηθήσουν εσένα ή κάποιον άλλον το μαύρο να το δει άσπρο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι μια άλλη προσέγγιση της ζωής μας, νοητική, mm-hmm. μια προσέγγιση αντίληψη. Είμαι στην αρχή ακόμα, θα σε κρατάω ενήμερη για την εξέλιξη. Των μαθημάτων. Εγώ πάνω σε αυτό που είπες για το μαύρο και το άσπρο, έλεγα ότι δεν χρειάζεται να δεις το μαύρο άσπρο ή το άσπρο μαύρο. Σίγουρα, απλά να καταλάβεις ότι είναι το άσπρο είναι άσπρο, το μαύρο είναι μαύρο, ναι, και να μάθεις, ας πούμε, πού χρησιμεύει το ένα και πού χρησιμεύει το άλλο στη ζωή μου. Σίγουρα, ναι. Και ότι υπάρχουν και άλλα χρώματα. Ναι, και ότι υπάρχουν και άλλα χρώματα, ναι. Και να επανέλθω στην συγγραφική δράση. Επίσης να πω ότι τώρα το 2021 θα βγει ένα βιβλίο, ένα πάλι ιστορικό μυθιστόρημα, όπως mm. η Πριγκίπεσσα της Λησμονιάς, το οποίο το είχα ξεκινήσει πριν χρόνια, έκανα αλλαγές, ξαναέκανα κάποιες προσταθερέσεις και ουσιαστικά η βάση είναι η ιστορία της προγιαγιάς μου, mm-hmm. από το διωγμό του 22, από τη Μύδια της Ανατολικής Ρωμιλίας. Θα βγει και αυτό, λογικά. Mm-hmm. Εγώ ήθελα τώρα, αφού ξεκίνησες, ανοίξαμε το μαγικό κουτί που λέγεται βιβλία. να μιλήσουμε λίγο γενικά για τα βιβλία σου, να αναφέρουμε και τους τίτλους, να μπει ο κόσμος να τα ψάξει. Βέβαια, εγώ στο YouTube θα έχω από κάτω links και περιγραφές, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι που ακούνε, είναι οι πιο ρομαντικοί της παρέας, που μόνο ακούνε, ας αναφέρουμε κάποιους τίτλους. Ναι, ναι. Θα μου επιτρέψω να πω πρώτα ότι στα βιβλία, όπως και στις ταινίες και γενικά στη δουλειά μου, δεν θέλω να περιορίζομαι σε ένα συγκεκριμένο στυλ. Mm-hmm. Μου αρέσει να γράφω ή να γράφω για βιβλία διαφορετικών στυλ. Mm-hmm. Δηλαδή, το πρώτο που έγραψα ήταν το τηλεσκόπιο του χρόνου, το οποίο έχει διάφορες επιρροές. Δηλαδή, έχει και στοιχεία φανταστικού και αστυνομικό και κάποια στοιχεία ιστορικά. Και κοινωνικά έγραψα μετά. Και ιστορικό μυθιστόρημα. Και μη μυθοπλασίας. Γενικά, κινούμε σε διάφορα mm-hmm. είδη και στήρα. Να πω, το πρώτο, όπως ανέφερα, ήταν το τηλεσκόπιο του χρόνου. Μετά η Πριγκιπέσσα της Θάσου, ο πρώτος τόμος, και τα δάκρυα της Πριγκιπέσσας, δύο τόμοι ιστορικό, το οποίο μετά έγινε επανέκδοση στην Πριγκιπέσσα της Λησμονιάς. Το «Μια αλήθεια, χίλια ψέματα», κοινωνικό. Επίσης, σε ιστορικό, «Η Αδικιά», που αφορά σε πραγματική ιστορία στη Θάσο, το 1822. Το «Μυρολόγιο ενός αντάρτη», που αφορά πάλι σε μια πραγματική ιστορία στη Θάσο, κατά τον Εμφύλιο. Να πω ότι έχουμε μια αιμονή με τη Θάσο ως ιδιαίτερος τόπος καταγωγής μας. Μετά έγραψα το «Τα μη μυθοπλασία», το «Οργάνωσε τη σκέψη σου». Επίσης, είναι και αρκετά, δεν τα έχω σημειωμένα. Μπορεί να μου διαφεύγει κανένα. Επίσης, έκανα μια έκδοση Amazon στα αγγλικά επιστημονικής φαντασίας, το Supernova. Mm. Ένα άλλο δοκίμιο τύπου, πάλι Amazon στα αγγλικά, το Haunted Places. Είναι καταγραφές
μεταφυσικού περιεχομένου. Τι άλλο. Αυτά βασικά. Και τώρα αυτό που είναι να βγει είναι πάλι ιστορικό μυθιστόρημα. Ο αρχικός τίτλος είναι «Του ανέμου σιωπές». Πιθανώς να αλλάξει, αλλά αυτός ήταν ο αρχικός μου τίτλος που πρότεινα. Αυτά σε γενικές γραμμές θα έλεγα. Α, και με τα στοιχεία φανταστικού, η νύφη του Λυκόφωτος. Και μάλιστα θα πω για την νύφη του Λυκόφωτος, βασίστηκε σε μια αληθινή ιστορία που είχα διαβάσει και μου είχε κάνει εντύπωση. Και μάλιστα γι' αυτό να σου πω, Εύη, ότι θέλαμε να το γυρίσουμε και σε ταινία. Όπως... Αυτό, ναι, το θυμήθηκα που το λέγαμε όπως φαίνεται, ναι. Και, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, είναι φανταστικού στοιχεία τρόμου, θρίλερ, μεταφυσικού κτλ. Και εκεί θυμάμαι είχα πάει στην περιφέρεια. Με τον αντιπεριφερειάρχη είχαμε μιλήσει και ουσιαστικά είχαμε κάνει μια κατανομή budget και θα γυρίζαμε ταινία μεγάλου μήκους και θα ανέβαιναν όλοι από Αθήνα κτλ. Με 5.000. Θέλαμε δηλαδή να γυρίσουμε μεγάλου μήκους ταινία με 5.000, που είναι ένα ευτελέστατο ποσό, τίποτα δηλαδή, ούτε ναι. Ξέρεις πολύ καλά. Και μάλιστα θα βοηθούσε πάρα πολύ και την προβολή του τόπου. Δηλαδή, να πω ότι η νύχτα του Λυκόφωτος διαδραματίζεται στο ομότιτλο Λυκόφως του Σουφλίου. Είναι ένα χωριό νότια, 8 χιλιόμετρα νότια του Σουφλί, και θα έχει μεγάλη προβολή και για την περιοχή. Ναι. Είναι 5.000, τελικά δεν βρέθηκαν, δεν το γυρίσαμε. Όχι βέβαια ότι μου έχει φύγει η όρεξη κάποια στιγμή να το γυρίσω. Θεωρώ ότι 5.000 μπορούν πάρα πολύ εύκολα σχετικά να βρεθούν, άμα υπάρχουν χορηγοί. Μία πιθανή λύση που σκεφτήκαμε, αλλά δεν το υλοποιήσαμε, γιατί θέλει λίγο χρόνο να καιρώσει κάποιος, είναι να πάμε πάνω και να δούμε τι χορηγίες μπορούμε να μαζέψουμε από τους ντόπιους εκεί επιχειρηματίες, που μπορούν κάλλιστα να προβληθούν και στην ταινία. Αυτό. Κοίτα να δεις, και από προσωπική εμπειρία και εδώ στην Αθήνα που τρέχουμε και με ταινίες και με θεατρικά, πολύ περισσότερο βοηθούν άνθρωποι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν κάποια μαγαζιά ή κάποιοι μπορούν, ας πούμε, μπορεί να μην μπορούν με χρήμα, αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, όταν κάνεις μια ταινία, όλο τον κόσμο πρέπει λίγο να την ταΐσεις όταν είναι από το πρωί με αυτό βράδυ. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Οπότε βοηθούν και με αυτόν τον τρόπο κάμια φορά. Σου λένε, ωραία, θα σας δώσουμε σε είδος, λέει, το φαγητό σας, την περιποίησή σας. Και θα είχαμε, όχι, μας είχαν υποσχεθεί ήδη δωρεάν διαμονή. Αλλά εντάξει, για να ανεβάσει ενεργείο, να ανεβάσει τους ηθοποιούς. Καταρχήν, ήθελα και πάρα πολύ καλό μοντάζ, γιατί μιλάμε για στο συγκεκριμένο στυλ ταινίας, δεν είναι, θέλει αρκετός πολύ ψηφιακά εφέ, αυτά, μακιγιάζ. Το μακιγιάζ ταινιών τρόμου είναι μια επιστήμη από μόνο του. Είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό πράγμα. Είναι, ναι. Και, να σου πω την αλήθεια, είχα δει ένα κόρες εκεί στην Αμερική και το είχα σκεφτεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ένα ας πούμε, ζόμπι, ένα καλό βάψιμο, ένα πεντάωρο το θέλει, έτσι. Και εσύ ασχολείσαι πάρα πολύ και με το φανταστικό κινηματογράφο και τη συγγραφή. Εγώ μπορώ να πω ότι ήταν ένα είδος, κυρίως και ταινιών και βιβλίων, που ποτέ δεν είχα έρθει σε επαφή ιδιαίτερη μαζί του. Και ήρθα σε επαφή από όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι κυρίως με εφήβους και με παιδιά που έβλεπαν ταινίες, και πολλές φορές έβλεπα και εγώ ταινίες μαζί τους, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Και λέω, κοίτα, και μετά έψαχνα να βρω τα backstage. Και όταν είδα πώς ιδιαίτερο είδος, γυρίζουν. Εκπληκτικό είδος, εξαιρετικό. Ναι. Εγώ, ξέρεις γιατί μου αρέσει, γιατί απλά μεγάλωσα με παραμύθια. Η προγιαγιά μου, η γιαγιά μου, ήταν αστήρευτες πηγές παραμύθιων. Ναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκεί, παραμύθι. Και βιβλία, άπειρα βιβλία παραμυθιών και πρώτες εκδόσεις, τέλη 19ου, 20ου, αρχές 20ου αιώνα. Έτσι. Μιλάμε για τρέλα με παραμύθια. Εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν, δεν ήμουν από τα παιδιά που ήθελαν τα κλασικά παραμύθια.
Εγώ έβλεπα πολλά παραμύθια στον ύπνο μου, δικά μου. Να τα σημειώσεις, να τα σημειώνεις μετά. Έγραφα κιόλας παραμύθια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν είχα ασχοληθεί δηλαδή καθόλου με φανταστικού κινηματογράφου. Και τώρα ξεκίνησα, λέω, τώρα ξεκίνησα να κάνω τα πειράματά μου πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτό θέλω να το δω. Θέλω να σε δω. Μα, ξέρετε, είναι δύσκολο. Είναι και παικτικά περίεργο, γιατί έβλεπα... Είναι ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, έβλεπα στο Game of Thrones. Τεράστια παραγωγή, ας πούμε, που έπρεπε να παίξεις ουσιαστικά με μια κούκλα. Ναι. Παίζεις green screen και ναι. Κρατάς το μαξιλάρι και βγαίνει ότι κρατάς τέρας μετά. Ναι, και εγώ δηλαδή εκεί που έκανα κάτι πειράματα με κάτι δράκους και με κάτι αεροπλάνο, ξέρω εγώ, έλεγα ότι κοίτα να δεις, είναι δύσκολο, γιατί πρέπει όντως να έχεις κάπου να εστιάσεις. Εμένα αυτό με ταλαιπώρησε, δηλαδή πρέπει να το ακολουθείς, ας πούμε, το αεροπλάνο. Και να φαίνεται ότι υπάρχει αεροπλάνο. Ναι, ενώ θα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αεροπλάνο. Ναι. Θα είναι ένα μπαλόνι, ας πούμε. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση ένα μαξιλάρι πράσινο. Δεν ξέρω. τα παρακολουθούσα κι εγώ, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο είδος, δύσκολο είδος. Και εκεί θες όχι έναν και δύο άτομα για τα visual effects, το 3D animation και το μοντάζ. Εκεί θες ομάδα ολόκληρη. Ναι, ναι. Εκεί θες όση είναι η ομάδα παραγωγής, άλλο τόση είναι η ομάδα για τα οπτικά, για τα visual effects. Από τα τόσα είδη διαφορετικά που έχεις έτσι καταπιαστεί, ποιο είναι το λίγο πιο, ας πούμε, οικείο, το πιο αγαπημένο σου, τι σου αρέσει λίγο περισσότερο? Θα έλεγα ίσως λίγο περισσότερο το ιστορικό. Ναι. Ίσως και γιατί ό,τι έχω γράψει από άποψη ιστορικού με τη ιστορία μου, έχει να κάνει και με τη Θάσο, αγαπημένη πατρίδα, οπότε αυτομάτως όταν σκέφτομαι ιστορικό, σκέφτομαι και Θάσο. Εκεί η Καβάλα Θάσο, ναι. Σε όλα τα έχω πραγματικό μισή και την Καβάλα. Δηλαδή, πολύ Θεσσαλονίκη, Καβάλα Θάσο, αυτά είναι παντού. Και ίσως μου αρέσει και περισσότερο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει η έρευνα σε ό,τι γράφω. Και η ιστορική έρευνα είναι μια ακόμα πρόκληση. Να ψάξεις το παρελθόν και να βρεις πληροφορίες, ειδικά για χρονικές περιόδους που θεωρούνται γκρίζες ζώνες και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Για να μπορέσεις να αναπαραστήσεις την πραγματικότητα, την τότε πραγματικότητα. Είναι και ένα δύσκολο είδος, όντως, γιατί θέλει πολύ έρευνα και ό,τι δηλαδή γράψεις να έχει νόημα και να είναι αληθινό. Να είναι... Σίγουρα, ναι. Αλλά γενικά ό,τι και να γράφεις θέλει έρευνα. Ας πούμε, όταν έγραψα το Supernova, εκεί είχε άλλου είδους έρευνα. Προσπαθούσα να καταπιαστώ λίγο με θεωρίες... για παράλληλα σύμπαντα, Big Bang, λίγο κβαντική μηχανική. Εντάξει, και εκείνο ήταν πρόκληση, αλλά ήταν πιο δύσκολη πρόκληση. Όχι, για να απαντήσω στην ερώτησή σου και να μην μακρηγορώ, το ιστορικό μάλλον, θα έλεγα. Το ιστορικό μυθιστόρημα. Βιβλία ή ταινίες? Τι σου αρέσει λίγο περισσότερο? Ναι, ένα... Πολύ δύσκολο. Τώρα μου έβαλες πολύ δύσκολο ερώτημα. Κοίτα, και τα δύο είναι δημιουργία. Αρχίζεις από το μηδέν, από το τίποτα και φτιάχνεις έναν υπέροχο κόσμο με τους ήρωές σου μέσα να βρουν, να αντιδρούν. Το βιβλίο φαντάζεσαι τον κόσμο, στην ταινία δείχνεις τον κόσμο. Αλλά οφείλω να ομολογήσω, βέβαια, είναι όμορφη αίσθηση των γυρισμάτων, αλλά την πιο όμορφη αίσθηση την έχω όταν κάνω μοντάζ. Που παίρνεις όλα αυτά τα γιγαμπάιτ των πλάνων και τα φτιάχνεις ένα τόσο όμορφο οπτικά αποτέλεσμα, θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφη αίσθηση. Δεν ξέρω, τώρα που λες να τα βάλω σε μια ζυγαριά, είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω. Ίσως λίγο περισσότερο στις ταινίες. Λίγο περισσότερο. Δύσκολο ερώτημα. Ναι, είναι. Και εγώ το σκέφτομαι αυτό πολλές φορές, δηλαδή... Έχεις καταλήξει κάπου εσύ, έχεις κάποια απάντηση? Δεν. Εδώ εγώ
σκέφτομαι να κάνω ποίηματα, κάποια ποίηματα δικά μου, να τα κάνω θέατρο. Mm-hmm. Είχαμε κάνει ένα πειραματικό πριν 3 χρόνια περίπου. Αλλά, δηλαδή, δεν ξέρω, ωραία το γράφεις και ωραία το φτιάχνεις στο βιβλίο, αλλά το να το δίνεις μετά σάρκα και οστά και να βάζεις τους ήχους σου και τις εικόνες σου, είναι μια άλλη διαδικασία. Βέβαια, υπάρχει και ο αναγνώστης που μπορεί πολλές φορές αυτό που λέμε ότι «αχ, είδα αυτό το βιβλίο σε ταινία, ναι, και δεν μου άρεσε». Αυτό ήθελα να σου πω, ναι. Ναι, γιατί στο βιβλίο αφήνεις τον κόσμο να φτιάξει τις εικόνες μόνος του. Ενώ στο σινεμά έχεις ένα σκηνοθέτη ο οποίος έχει μιλήσει με τον συγγραφέα, αν ζει ο συγγραφέας, και φτιάχνει τις δικές του εικόνες. Οπότε έρχονται έτοιμες εικόνες στο κοινό. Οπότε εννοείται, σε κάποιους θα αρέσουν, σε κάποιους δεν θα αρέσουν και θα είναι απογοητευτικό. Αυτή είναι και σημαντική διαφορά. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ασχοληθεί με experimental, έχεις κάνει? Όχι ιδιαίτερα. Γιατί φαίνεται να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο χώρο της μόδας, αλλά δεν να το κάνεις αυτό, θέλει... Ναι, δεν το... Είναι άλλη κουβέντα. Και δεν είναι και κάτι ιδιαίτερα εύκολο για να πεις ότι κάνεις σε πειραματικό κάτι, έτσι μια αξιοπρεπή δουλειά. Όχι, δεν το έχω ψάξει. Νομίζω στην επόμενη καραντίνα. Κάθε καραντίνα έχω χρόνο να μαθαίνω πράγματα. Να κάνεις και κάτι καινούριο, ναι. Στην προηγούμενη καραντίνα που ήταν και πολύ μεγάλη, ξεκίνησα από εκεί να ψάχνω λίγο έτσι με τα green screen. Έκανα κάτι σεμινάρια φωτογραφίας, έστω και διαδικτυακά. Τώρα σε αυτή την καραντίνα έχω μείνει περισσότερο στο βίντεο, επειδή δουλεύω παράλληλα και με βίντεο, στην επόμενη καραντίνα. Σίγουρα θα ξαναέρθει. Σωστά. Πολύ σωστή σκέψη. Όπως ακούγεται και όπως λένε, μετά τις γιορτές πάλι θα ξαναμπούμε. Ναι. Όχι ότι στις γιορτές θα μας αφήσουν πολύ έξω. Τόσο μάλλον, θα δούμε. Να περάσουμε στο κινηματογραφικό. Αφού είπαμε κάποια πράγματα έτσι, για τα βιβλία, να περάσουμε στα πιο κινηματογραφικά. Να ανοίξουμε το δεύτερο κουτάκι. Σινεμά. Έχεις κάνει και μεγάλο μήκους ταινίες και μικρού μήκους ταινίες με πολλές διακρίσεις σε φεστιβάλ, κυρίως στο εξωτερικό. Μόνο στο εξωτερικό. Δεν έχω συμμετάσχει σε ελληνικά φεστιβάλ ή σε ένα νομίζω μόνο. Αλλά όλα τα άλλα είναι, όλες οι άλλες ταινίες είναι στο εξωτερικό. Πότε ξεκίνησες? Θυμάμαι όταν... Πριν φύγω από Καβάλα, ήταν ακόμα που το συζητούσαμε και έκανες κάποια μαθήματα τότε με κινηματογράφο. Ναι. Δεν είχες μπει τόσο ενεργά ακόμα, δηλαδή, στο χώρο. Αλλά το έψαχνα, ξέρεις, έκανα κύκλους γύρω. Το σενάριο έγραφα, σχολιόμουν από πολλά χρόνια. Και με τον κινηματογράφο άρχισα να το ψάχνω, γιατί είχα σκεφτεί ότι εντάξει, γράφω τα σενάρια, αλλά κάτι μου έλεγε ότι αυτό που γράφω, γιατί να μην το δω? Μέτρωγε μέσα. Γιατί να μην το δοκιμάσω? Οπότε έτσι σιγά σιγά το ξεκίνησα. Και βέβαια κάθε ταινία ήταν και ένα μεγάλο σχολείο, γιατί κακά τα ψέματα στο χώρο αυτό με την πρακτική, αν θες, μαθαίνεις. Αυτό μας το λέγανε και οι καθηγητές σε όσες σχολές πήγα, ότι καλά είναι η θεωρία και καλά τα λέμε με τις κάμερες και τα λοιπά, αλλά αν δεν πάρετε κάμερα να βγείτε έξω να γυρίσετε και να μάθετε την κάμερά σας, δεν θα κάνετε τίποτα. Και όντως έτσι είναι. Δηλαδή κάθε ταινία είναι ένα στοίχημα. Σε κάθε ταινία κάτι μαθαίνεις, σε κάθε ταινία έχεις καινούργια προβλήματα να λύσεις. Και βέβαια να πω τώρα, ειδικά και στην τελευταία που είναι και ψυχολογικό θρίλερ, μου αρέσουν τα ψυχολογικά θρίλερ και οι δύο τελευταίες είναι στο ίδιο είδος, απλά το Καϊντάνι η τελευταία που γυρίσαμε είχε και ένα τσικ μεταφυσικού, να το έλεγα, αλλά χωρίς ψηφιακά εφέ και χωρίς την κατάλληλη ομάδα, εντάξει, απλά το κρατάς σε άλλα δεδομένα, ποντάρεις περισσότερο στην υποκριτική.
και σε κάποια κινηματογραφικά πλάνα. Αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις 3D εφέ και τα λοιπά. Και να πω ότι η τελευταία μας ταινία είναι βασισμένη σε έναν ιαπωνικό μύθο με τα 100 κεριά. Στην Ιαπωνία παλιότερα, ειδικά στην επαρχία, μαζευόταν στα σπίτια και άναβαν 100 κεριά. Και ο καθένας έσβηνε από ένα κερί και έλεγε μια ιστορία μεταφυσικού περιεχομένου. Ναι, καϊντάν. Πολύ ωραίο. Και, ναι. Ναι, ναι. Και οι ιστορίες οι οποίες δημιουργήθηκαν είναι πάρα πολλές. Να πω ότι οι περσόνες, αν θες, των ιστοριών του Καϊντάν ενσαρκώθηκαν και στο The Ring. Έτσι, γιατί το The Ring ήταν ιαπωνική παραγωγή, βέβαια. Το The Ring ήταν ιαπωνική παραγωγή, βασισμένο σε μια περσόνα των ιστοριών του Καϊντάν, την οποία μετά πήραν οι χολιγουτιανοί παράγοντες και εξέλιξαν πολύ περισσότερο. Και μία άλλη ταινία, τέλος πάντων, πολλοί χαρακτήρες του ιαπωνικού κινηματογράφου τρόμου, που είναι μια σχολή ολόκληρη, βασισμένοι οι χαρακτήρες της ιστορίας Καϊντάν, έχουν περάσει σε μεγάλες παραγωγές αμερικάνικες. Οπότε και εμείς βασιστήκαμε σε κάποιες παραγωγές Καϊντάν, ιστορίες Καϊντάν. Αυτή είναι η τελευταία ταινία. Η ταινία σιγά σιγά άρχισε από το 2015 με ταινίες διαφορετικού είδους, ύφους και στυλ. Σιγά σιγά ανεξάρτητες παραγωγές. Σίγουρα οι ταινίες έχουν αρκετά μειονεκτήματα, αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στα φεστιβάλ του εξωτερικού είναι ότι δεν σε κρίνουν ως ανεξάρτητο κινηματογράφο. Δηλώνεις τα στοιχεία της ταινίας, δηλώνεις το budget, βλέπουν περί τίνος πρόκειται και δεν σε κρίνουν μαζί με τις μεγάλες παραγωγές που έχει πέσει χρήμα. Σε κρίνουν ως ανεξάρτητη παραγωγή των κάποιων εκατοντάδων ευρώ και αν. Ναι, ξέρεις τι, τα φεστιβάλ στο εξωτερικό τώρα έχει πάρα πολλά στην Ινδία. Πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Ναι, και πολύ καλά φεστιβάλ. Έβει από το στόμα πετήρες. Αυτό ήθελα να πω, και επειδή εκεί έχουμε πάρει πάρα πολλές διακρίσεις, κάνανε μάλιστα και red carpet events και πέρσι πριν την καραντίνα, θέλαμε να πάμε και το κανονίζαμε το καλοκαίρι για το red carpet, γιατί είχαμε πάρει και μια πρωτιά, ένα Jean-Luc Godard Award, αλλά κάτι έγινε με την κυβέρνησή τους και μάλλον τα απαγόρευσαν, οπότε τελείωσε το red carpet και γίνεται μόνο online. Αλλά θέλω να πω, είναι... για όποιον τα δει και τα ψάξει, είναι πολύ αξιόλογα φεστιβάλ. Πολύ καλή δουλειά κάνουμε και μπράβο τους. Γιατί ο κόσμος ουσιαστικά αυτό θέλει. Γιατί είμαστε και εμείς οι μικροί ανεξάρτητοι παραγωγοί και κινηματογραφιστές που θέλουμε κάπου και κάπως να δείξουμε τη δουλειά μας. Και είναι σημαντικό αυτό που γίνεται. Ναι, θυμάμαι όταν είχαμε στείλει εμείς το Correction, τότε ξεκίνησα να τα ψάχνω τα φεστιβάλ. Εγώ έβλεπα πιο πολύ στην Αμερική, που είχα και κάποιους φίλους εκεί και υπάρχει πληθώρα φεστιβάλ και για ανεξάρτητους. Ναι, εκεί πας ανάλογα με το budget. Οπότε αυτό που είπες, δεν σε κρίνουν με μια τεράστια ταινία. Σε βάζουν ότι εσύ κάνεις αυτό το πειραματικό, ας πούμε, φιλμάκι και πας σε αυτή την κατηγορία. Ακριβώς, ναι. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα ελληνικά φεστιβάλ και είναι κρίμα. Δηλαδή, έχουμε κινηματογράφο στην Ελλάδα και ανεξάρτητο και πιο εμπορικό και πιο ποιοτικό. Έχουμε όλα, ναι. Όλα τα πάντα. Και είναι πολύ η μικρή ανεξάρτητη παραγωγή που μπορεί κάποιος να έχει πολύ αξιόλογη δουλειά να δείξει. Ναι, ναι. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα. Και μετά είδα ότι η Ινδία γενικά έχει ανέβει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Εγώ δουλεύω και με ένα παιδί που γράφει μουσική για ταινίες από Ινδία. Και από εκείνον είδα, μου έδωσε, ας πούμε, κάτι λίστες και είδα και λέω πω, όλα αυτά, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, θα ήθελα πολύ να υπάρχει, ας πούμε, και στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί στο μέλλον. Πάντως, εκεί στην Ινδία είναι 100% επαγγελματίες. Δηλαδή, αν του στείλεις ένα email, απαντάνε αμέσως. Είναι συνεπέστατοι στους χρόνους τους.
Και πολύ καλή δουλειά και πολύ καλή παραγωγή και πολύ καλές ταινίες. Μπράβο. Τώρα ανοίγει ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή που εδώ στέλνεις ένα email και όχι τίποτα άλλο, άμα πάρεις απάντηση λες, ο Θεέ μου, κάνεις το σταυρό ναι, σου. Ναι, όντως, ναι. Και άμα πάρεις απάντηση και μετά από καιρό, έτσι, όχι, ναι. Ναι. Όχι την ίδια μέρα ή σε μισή ώρα μέσα που στέλνουν αυτοί. Ναι. Και έτσι ξεχωρίζουν ίσως και οι επαγγελματίες και αυτοί που είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν, το κάνουν σωστά, έτσι. Γιατί όταν κάνεις κάτι τέτοιο και σου λένε, έχουμε 3.500 ταινίες, υποβολές, εντάξει, δείχνει την επαγγελματική διάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται και μπράβο τους. Και μπράβο τους, γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε ένας από εμάς μικρός ανεξάρτητος παραγωγός έχει τη δυνατότητα να δείξει τη δουλειά του. Αυτό το λέγαμε και με ένα φίλο, κινηματογραφιστή, τον είχαμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί, ο οποίος ευτυχώς φέτος κατάφερε και εκεί που είναι έχει δημιουργήσει ένα μικρό φεστιβάλ, κυρίως μονολόγου. Που δηλαδή και εγώ του έλεγα από κάποια στιγμή, λέω όρεση, ένα φεστιβάλ μικρό, επειδή είχα πάει και εγώ στα Εξάρχεια, στο Kubrick Festival. Που α, ναι, αυτό ναι, το θυμάμαι. Ουσιαστικά τα παιδιά είναι αυτό εδώ διαχειριζόμενο, είναι ο χώρος. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, είχε παίξει εκεί ταινία το Correction, το δικό μας, και λέω, πόσο ωραίο θα ήταν, ξέρω εγώ, πέρα από τα πολλά θέατρα στην Αθήνα, να υπάρχουν και πολλοί χώροι που φιλοξενούν ταινίες. Αυτό θα ήταν εξαιρετική ιδέα, αν μπορούσε να υλοποιηθεί. Γιατί οι ταινίες δεν είναι μόνο αυτές τις οποίες επενδύεται μεγάλη... Πέφτει πολύ χρήμα, τέλος πάντων, για να το πω πιο λαϊκά. Αλλά μία παραγωγή μπορεί να είναι πολύ αξιόλογη και χωρίς να έχουν επενδυθεί χιλιάδες ευρώ. Έτσι, ναι. Βέβαια, αυτό είναι. Και είναι και αυτό που είπες και πριν, ότι είναι και θέμα, είναι και, θέμα πρακτικής. Αυτό όμως το λέγανε και εμάς στη σχολή, δηλαδή και ηθοποιός να γίνεις, άμα δεν κάνεις πρακτική στο το επάγγελμα, δεν θα μάθεις, ας πούμε, τα εργαλεία σου. Αν γίνεις σκηνοθέτης, άμα δεν πάρεις την κάμερα να βγεις, να τραβήξεις, να μοντάρεις, να φτιάξεις... Ναι, ισχύει, ισχύει. Δεν θα καταλάβεις τα λάθη σου ποτέ. Και κάθε δουλειά είναι και ένα νέο μάθημα, γιατί σε κάθε δουλειά... κάθε δουλειά είναι διαφορετική πρόκληση και πρέπει να αντιμετωπίσεις και να λύσεις καινούργια προβλήματα, έτσι. Γι' αυτό και εμείς έχει σκηνές που καταλήγουμε με κάτι πατέντες που γελάμε πόση ώρα. Καλά. Ανεξάρτητη παραγωγή. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή μάθημα σε ανεξάρτητη παραγωγή πατέντες για να λύσετε το πρόβλημά σας χωρίς να πρέπει να ξοδευτείτε. Λέγαμε να το κάνουμε ένα βιντεάκι αυτό. Γιατί φαντάσου τώρα να κάνεις travel, travel πλάνο σε καροτσάκι σούπερ μάρκετ. Σε καροτσάκι σούπερ μάρκετ, ναι. Ή σε πατίνι. Ναι, και αυτή. Αυτό, για χαμηλό travel. Η πρώτη ταινία. Η πρώτη ταινία ήταν πατίνι. Η πρώτη ταινία σε διάδρομο Υπουργείου. Να θέλεις boom, το οποίο θέλει έξτρα προέκταση, να μην μπορείς γιατί δεν υπάρχει κανένας και να θες να γυρίσεις στην ταινία και να ενσωματώσεις σκουπόξυλα δεμένα. Αυτό το έχουμε κάνει και εμείς. Το έχουμε κάνει και εμείς και στην ταινία αυτή. Βασικά έχουμε πάρει, επειδή το σκουπόξυλο δεν, για κάποιο λόγο δεν τέριαζε, ξεβίδωσα το λαμπατέρ που είχα. Και κράτησα την μπάρα και κόλλησα εκεί αυτό το μικρόφωνο συγκεκριμένα κόλλησα εκεί. Και έκανα τη δουλειά σου μια χαρά. Ναι, αυτό είναι μια άλλη quality προσόν που πρέπει να έχει ένας ανεξάρτητος κινηματογραφιστής, να μπορεί να βρίσκει τέτοιες, να εφευρίσκει μάλλον, όλα αυτά που μπορούν να του λύσουν τα χέρια από τη στιγμή που δεν υπάρχει budget για να επενδυθούν σε εξαρτήματα. Ναι. Ή ξέρω εγώ, φίλτρα και βάζεις επάνω σε εντόνια χρωματιστά για να βγάλεις το φως. Γελατίνες, ναι. Πολλά τέτοια.
Θέλω να πούμε λίγο κάποιους τίτλους, όποιους θέλεις εσύ, είτε είναι μεγάλου μήκους είτε μικρού μήκους. Ναι, αυτές που είπα τελευταία, το Καϊντάν, mm-hmm. Το The Riddle, ο Γρίφος, mm-hmm. Ο Βόλος, The Green Marble, αυτό το είχαμε γυρίσει και στην Καβάλα, είχε πρωταγωνιστήσει η Δέσποινα η Παρασύρη και είναι ταινία φανταστικού. Δέσποινα Παρασύρη, τα φιλιά μας, αν μας ακούς, αν θα μας ακούσεις μάλλον. Την αγαπάμε, την αγαπάμε. Εξαιρετική. Το The Green Marble, εκεί να πω ότι πρωταγωνίστησε, είχα και κάποια μικρά παιδιά, τα δύο μου ανήψια και δύο φίλους τους, και ο ανήψιός μου είχε βραβευτεί υποκριτικά και στο φεστιβάλ, σε φεστιβάλ μάλλον. Είχε πάρει το δεύτερο second best actor και μάλιστα όχι παιδικό, mm-hmm. με ενήλικες. Μια ταινία φανταστικού και το μήνυμα είναι ότι όταν κάποιος κάνει το καλό, αυτό επιστρέφεται, mm-hmm. σε μια ιδανική ιδεατή κοινωνία. Το The Green Marble, λοιπόν. Αλλά το Antidote, η περισσότερο βραβευμένη μικρού μήκους ταινία μας, ψυχολογικό θρίλερ, mm-hmm. και αυτή, και πάνω στο Antidote στηρίξαμε το The Riddle. Αυτά μου έρχονται σε πρώτη φάση, mm-hmm. στο μυαλό. Εντάξει, και να ξεχάσουμε κάποιον, νομίζω δεν θα παρεξηγηθεί καμιά ταινία. Όχι βέβαια. να πω στο Καϊντάν, επειδή κάποια γυρίσματα τα κάναμε και στην Καβάλα, στις ιστορίες του Καϊντάν της Καβάλας έπαιξε και η Δέσποινα η Παρασύρη. τη θεωρώ τη Δέσποινα εξαιρετική ηθοποιό. Θα μπορούσε δηλαδή να κάνει πολύ καλή καριέρα και την ευχαριστώ. Για όση βοήθεια μου έχει δώσει μέχρι τώρα, με το να παίζει στις παραγωγές μου. Η Δέσποινα η Παρασύρη δεν είναι μόνο απλά ότι είναι καλή στο να παίζει. Είναι και η άβρα της, ο χαρακτήρας της. Δηλαδή είναι ένα πληθωρικό πλάσμα με την καλή έννοια. Μπαίνει μέσα, ναι, και σου φτιάχνει τη διάθεση, ας πούμε. Τη διάθεση, ναι. Και επίσης το άλλο που μου αρέσει με τη Δέσποινα, και όλα αυτά τα λέμε για εραστέχνη φοποιό, έτσι, είναι ότι της λες το ρόλο και κατευθείαν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Κατευθείαν μπαίνει, ναι, στο πετσί. Ναι, ναι. Και αυτά... ναι. Ναι, πάντως είναι κάποια άτομα με τα οποία θέλουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Η Δέσποινα Παρασύρη είναι ένα από αυτά, και η Δίκη Ιδρύβα, που έχει παίξει σχεδόν στις περισσότερες μου ταινίες, είναι η άλλη, μαζί με τον Γιάννη τον Δημητράκη. Είναι κάποια από τα άτομα που έρχονται κατευθείαν στο μυαλό, που συνεργάζομαι και θέλω να εξακολουθήσω να συνεργάζομαι με αυτά. Νομίζω ότι άμα έχεις βρει μια ομάδα με την οποία επικοινωνείς και έχεις και άψογη συνεργασία, είναι λογικό. Είναι το καλύτερο, ναι. Όπως και ο Άγης ο Σιούνας και η Μυρτώ, ναι, Παναγκοπούλου. Είναι άτομα που θα σε βγάλουν στο πρόσωπο, mm-hmm. το ξέρεις. Yeah. Και αυτό, επανέρχομαι στη Δίκη Τιδρύβα, η τελευταία μας δουλειά που κάνανε, που επίσης βραβεύτηκε σε φεστιβάλ, ήταν ένα βίντεο πρόμο, mm-hmm. Για μία επερχόμενη συλλογή από ζώνες και αξεσουάρ. Θα το στείλω γι' αυτό. Mm-hmm. Οπότε στη Βίκη ουσιαστικά το μόνο που είπα, θα παίξεις την Divine του θεατρικού Χ. Το γνωρίζεις το Χ, το, ναι, θεατρικό, ναι, έργο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε της είπα, ναι, θα παίξεις, mm-hmm. την Divine. Την πήρα τηλέφωνο και λέω, θα κάνουμε ένα γυρισματάκι, θα παίξεις την Divine. Κατευθείαν, mm-hmm. αυτό. Εμπνεύσεις πολλές, Εύη. Το θέμα είναι τι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Καλή και η προσωπική θέληση, αλλά εμείς αυτό πάντα λέμε και εδώ, και με όσα παιδιά έρχονται και καλλιτέχνες έρχονται, ότι καλό είναι σιγά σιγά να αρχίσουμε να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντές μας και να βλέπουμε ακόμα και έναν πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη, να του λέμε έλα και εσύ λίγο, ναι, κάνε κάτι, ή ένα σεναριογράφο, να δίνουμε, ρε παιδί μου, ένα χέρι βοηθείας και σαν να... πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Σίγουρα, γιατί ο καθένας έχει το δικό του στυλ και μπορεί κάποιος, μπορεί να είναι με νέος, αλλά να κάνει εξαιρετική δουλειά. Έτσι. Όλες οι φωνές πρέπει να ακούγονται, mm-hmm. και ο καθένας εκφράζεται με τον τρόπο του, πιστεύω, και είναι καλό αυτό. Είναι πολύ καλή αυτή η ευκαιρία που δίνεις εδώ στην εκπομπή. Να έρχονται
καλλιτέχνες, τέλος πάντων, και να λένε, να ακούγεται η άποψή τους. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχουμε δει συνεχίσεις, βασικά. Να σου πω την αλήθεια, πέρυσι είχαμε κάνει 12 επεισόδια, 12 συνεντεύξεις. Βασικά, οι 10 ήταν συνεντεύξεις, τα 2 δεν ήταν. Και φέτος το σκεφτόμουν, επειδή είχα και περίεργο πρόγραμμα. Και ο λόγος που το ξαναξεκίνησα και λέω, ωραία, πέρυσι έβγαλα 12 επεισόδια, φέτος πάλι άλλα 12 θα βγάλω, δεν θα πιεστώ παραπάνω, είναι γιατί είχα πολλά μηνύματα και από φίλους και, για παράδειγμα, είχα και μια επικοινωνία με ένα συγγραφέα που δεν γνωριζόμασταν προσωπικά, διαδικτυακά μόνο, ο οποίος, επειδή δεν μπορούσε να βρει τρόπο προώθησης του βιβλίου του, μου είπε ότι σταματάω να γράφω. Σταματάω μπαίνω σε διαδικασία, να προβάλλω. Λέει, άμα είναι να γράψω κάτι, θα το βγάλω σε λίγα αντίτυπα, για μένα και για φίλους που ξέρω ότι με διαβάζουν, και δεν χρειάζεται να μπαίνω σε διαδικασίες με μπλα μπλα και συνεντεύξεις και τέτοια πράγματα. Εκεί ήταν που πείσμωσα κι εγώ. Και καλά έκανες. Πρόσεξε τώρα, στην ελληνική τηλεόραση έχει κάποια εκπομπή για βιβλίο ή που να εμφανίζονται γενικά καλλιτέχνες και ανεξάρτητη παραγωγή και αυτά, ή για ταινίες και να μιλάνε, να φαίνονται? Όχι. Η μόνη εκπομπή που μου έρχεται στο μυαλό που υπήρχε ήταν με τον Βασίλη το Βασιλικό στην ΕΡΤ3, που έκανε αφιερώματα στο βιβλίο. Ήταν η μόνη, νομίζω. Ναι. Και θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει για να μπορούν οι νέοι ανεξάρτητη παραγωγή, είναι καλλιτέχνες εν γέννη, είτε είναι συγγραφείς, είτε είναι παραγωγή ταινιών, είτε σκηνοθέτης, είτε οτιδήποτε, να έρχονται και να φαίνεται να προβάλλεται η δουλειά τους. Σου λείπει το ραδιόφωνο? Αχ, ναι. Σκέφτομαι, το σκέφτομαι, ήταν όμορφα. Ήταν η πρώτη φορά που είχα κάνει, εγώ τουλάχιστον, που είχαμε κάνει την εκπομπή. Και ήταν όμορφα. Φέρναμε κάθε φορά καλεσμένο. Είχαμε ωραία θέματα συζήτησης, είχαμε ωραίο κλίμα, είχαμε συμμετοχή κοινού. Ήταν όμορφη εμπειρία, ναι, και μου λείπει και το σκέφτομαι συχνά, θα έλεγα, ναι. Κάποια αγαπημένα βιβλία, πέρα, ας αφήσουμε λίγο τα δικά σου, έχεις κάποιον έτσι αγαπημένο συγγραφέα, κάποια βιβλία να μας προτείνεις? Εμένα αυτό που μου έρχεται στο μυαλό και το θεωρώ κορυφαίο, ένα masterpiece, κακιστική νουβέλα, Stephen Zweig. Ναι. Αυτό θα έλεγα. Είναι πολύ, πολύ αγαπημένο. Ίσως λίγο βαρύ θα έλεγα, αλλά στην ερώτησή σου θα πρότεινα αυτό, τη κακιστική νουβέλα. Μια που μιλάμε για βιβλία, θεατρικές μεταφορές κλπ, ένα βιβλίο το οποίο θα ήθελα πραγματικά να, αν μπορούσα να κάνω ταινία με χορηγούς, ένα βιβλίο το οποίο λατρεύω, Raymond Queneau, μισό λεπτό, πρόσεξε, Raymond Queneau, είναι από τις πρώτες εκδόσεις, φταίμε εμείς που είμαστε καλοί με τις γυναίκες, δεν τι να πρωτοπεριγράψω. Το διάβασα, το πιάσα να το ξεφυλίσω και το άφησα αφού το είχα τελειώσει. Ο Raymond Queneau, να πω, ένας εφιέστατος, εξαιρετικός συγγραφέας. Αυτός μάλιστα έχει κάνει και τις ασκήσεις ύφους, τους 99 τρόπους με τους οποίους περιγράφεται, πώς μπορεί να περιγραφεί το ίδιο περιστατικό, 99 φορές διαφορετικά, σε ένα λεωφορείο. Αν κάποιος ενδιαφέρεται και τον ψάξει, θα δει τις ασκήσεις ύφους. Είναι, τέλος πάντων, για να μην είναι μακρηγορό, είναι 7 Ιρλανδοί επαναστάτες, τους οποίους χειραγωγεί με τον χείριστο τρόπο μία νεαρή υπάλληλος ταχυδρομείου, την οποία την κρατάνε για να τάχα να τις βασανίσουν, αλλά ποιος βασανίζει ποιον. Εξαιρετικό στυλ, εξαιρετικό. Η νεαρή βάζει τα γυαλιά και στους 7 αντάρτες
επαναστάτες. Εξαιρετικό στυλ. Εξαιρετικό. Αν δηλαδή είχα χρήματα, θα γύριζα αυτό κατευθείαν. Πριν το τέλος, έτσι κι αλλιώς, εγώ συνέχεια έχω μηνύματα και με ρωτάνε για πνευματικά δικαιώματα. Με ρωτάνε συνέχεια, ναι. Ας πούμε. Έχω γράψει ένα σενάριο, ναι. Πώς να το κατοχυρώσω. Έχω κάνει ένα βιβλίο, πώς να το κατοχυρώσω. Οπότε εσύ, επειδή είσαι και την πλευρά της νομικής, κάποια στιγμή ίσως μπορούμε, ναι, να κάνουμε ένα ίσως πιο μικρό επεισόδιο, όχι τώρα 50 λεπτό. Σίγουρα, ναι. Και μπορούν να ρωτάνε, μπορεί να είναι και ζωντανό, live δηλαδή, για να ρωτάει ο κόσμος. Ναι. Βασικά η συμβουλή μου θα ήταν, δυστυχώς, αυτό το χώρο, σε αυτό το χώρο θα είναι πάρα πολύ σύνηθες η κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Το βασικό είναι να μην σου τύχει, γιατί άμα σου τύχει, μετά είναι λίγο δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό μου έδωσε και ωραία ιδέα. Δηλαδή, όντως θα μπορούσε να γίνει και live κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Να είναι μέσα κόσμος να ρωτάει. Δηλαδή, αυτό είναι το value, γι' αυτό να είναι το value added. Δηλαδή, να μπορούν ό,τι απορίες έχουν να είναι λίγο μπέρδεμα το όλο και το θέμα είναι να μην σου τύχει. Άμα σου τύχει, υπάρχει τρόπος να επιλύσεις το πρόβλημα, αλλά χρονοβόρος και κοστοβόρος. Οπότε ας βάλουμε μια ανωτελεία πάνω σε αυτή την ενότητα, σε αυτό το κουτάκι, και κάποια στιγμή, ίσως και από καινούρια χρονιά, μπορούμε να... Ό,τι θες, όποτε θες, εδώ είμαστε, είμαστε σε επικοινωνία. Αν όποτε κρίνεις ότι μπορούμε να το κάνουμε, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Εγώ γενικά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Και ήταν μεγάλη μου χαρά μετά από τόσο καιρό που τα ξαναείπαμε έτσι, έστω και διαδικτυακά. Αγχώθηκα, μπορώ να σου πω. Χθες όταν το κλείσαμε, ότι είπαμε «ΟΚ, okay, μπορούμε, ξέρω εγώ και αυτά». Γενικά η φιλοσοφία μου είναι χαλαρή συζήτηση πάνω σε θέματα που αγαπάμε και παρουσιάζουμε ανθρώπους και τη δουλειά τους. Ποτέ σχεδόν, στην αρχή κρατούσα κάποιες σημειώσεις σε ένα τετραδιάκι, μετά το άφηνα, ήξερα τον κορμό στο μυαλό μου, είχα τον κορμό στο μυαλό μου και το άφηνα πολύ free. Και χθες αγχώθηκα όταν τελικά είπαμε ότι okay, θα το κάνουμε. Και ξανά έβγαλα τετράδιο. Γράφω, ωραία, Γεωργία χιόνι. Και αρχίζω από κάτω. Το χαλαρό ισχύει παντού. Το χαλαρό ισχύει παντού. Δεν ξέρω. Και καθόμουν μετά και το σκεφτόμουν το βράδυ. Γιατί, εντάξει, ο κόσμος που δεν ξέρει, πέρα από το ότι είχαμε κάνει, ας πούμε, και την εκπομπή μαζί, είχαμε και μια φιλική σχέση. Δηλαδή, μετά βγαίναμε έξω για κρασιά, για το ένα, για το άλλο. Ναι, ναι. Πηγαίναμε και στο χορηγό. Πηγαίναμε και στο χορηγό. Εμένα μου αρέσει που είσαι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ γνώση και θέλει κι άλλη γνώση. Και δεν επαναπαύεται σε α, β, γ, αλλά ψάχνει και τα υπόλοιπα. Και αφού της τελειώσει, ας πούμε, η ελληνική αλφάβητος, θα πάει και σε μια άλλη, και σε μια άλλη, και σε μια άλλη. Δηλαδή, είναι ένα άτομο το οποίο, νομίζω ότι είσαι από τα άτομα που δεν βάζουν ταβάνι. Αφήνουν παράθυρο για να βλέπουν τον ουρανό. Και μου αρέσει εμένα αυτό, ας πούμε. Και εκεί αγχώθηκα κιόλας. Άντε, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω και εσύ ίδιος χαρακτήρας είσαι. Δηλαδή, και εσύ δεν επαναπάβεσαι σε κάτι. Και εσύ ψάχνεις συνέχεια. Εγώ λέω να το κλείσουμε εδώ, να βάλουμε την άνω τελεία. Και ίσως αυτή η καραντίνα μας φέρει ακόμα πιο κοντά σε αυτό που αγαπάμε. Και μας ανοίξει νέα παράθυρα για να ασχοληθούμε με νέα αντικείμενα. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε για το καλύτερο. Αυτό. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, καλές εκπομπές εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Και την επόμενη φορά θέλω να σε δω, είσαι Διαστημόπλοιο, είσαι πύργο, να το ξέρεις. Κάτι θα κάνουμε. Λες να φτιάξω πύργο και να μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα. Φαντάζεσαι, θα ήταν τέλειο, νομίζω. Θα ήταν τέλειο, θα ήταν εξαιρετικό. Έτσι, έτσι, έτσι.